Είχαμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Δήμαρχο Συντικής για τα προβλήματα που επιλύει ο Δήμος και τα ζητήματα που αφορούν εδώ το Δήμο και την περιοχή. Βεβαίως το ΚΚΕ πρωτοστατεί στον αγώνα για τη χρηματοδότηση των Δήμων και του Δήμου Συντικής. Αυτό θα κάνουμε και στη Βουλή, γιατί δυστυχώς πάνω από 200 αρμοδιότητες έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, όμως η υποχρηματοδότηση συνεχίζεται και όχι μόνο στις συνθήκες των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης, αλλά και στις συνθήκες της μικρής αυτής ανάπτυξης που υπάρχει. Χρειάζεται γερή χρηματοδότηση, χρειάζεται να γίνουν έργα από αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά μέχρι άλλα έργα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος, που αφορούν την υγεία, τον εξοπλισμό της σε συνθήκες πανδημίας και βεβαίως αφορούν την παιδεία, τη μόρφωση των παιδιών, έτσι ώστε να μένει ο κόσμος, η νεολαία στον τόπο του, να μπορεί να παράγει, να δουλεύει, να αθλείται, να μορφώνεται και βεβαίως να περιθάλπτεται επαρκώς για να μην φεύγει και έχουμε το φαινόμενο αυτό να πηγαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και να ερημώνουν οι περιοχές. Τέτοια ζητήματα συζητήσαμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στη σύσκεψη των φορέων που έχουμε στη συνέχεια.